Εδώ εγώ είμαι πάρα πολύ κομψή, όπως βλέπετε, κάτω από την ομπρέλα μου. Κρατάς πολύ σκέτη. Έλα ρε εσύ, Χριστίνα, τώρα μην γίνεσαι τόσο πολύ επικριτική με την κάμερα μου που της επιτρέπω να βρέχετε κιόλας. Πάλι κάτω από την ομπρέλα. Θα δούμε πολύ κοντά, δεν πιστεύεις ότι θα είναι λίγο κακό για εμάς? Κάτω από την ομπρέλα μας είμαι τη Χριστίνα Ζάρδα. Τουλάχιστον μαζί με το Πάνθεο. Εδώ πέφτει κάποια αναζήτηση για να βρούμε το σωστό φαγωτό στη Ρώμη. Ήδη το ντρέπεται. Όταν θα τρώσω όμως το φαγωτό, μετά θα σου πω εγώ. Είμαστε όμως στη στιγμή de la Scroppa. Αυτό το έβγαλα πρώτο, θέλω να σου πω. Έτσι ξεκίνησε το βίντεο. Έξω, γιατί θα τις κάνω σε λίγο αυτές τις καταπληκτικές μάσκες για κουρασμένα μάτια, που μάσκες ματιών τους εφαρμόζουμε έτσι λίγο από κάτω για να έχουμε ένα περιστατικό αποτέλεσμα. Τι πιο τέλειο προϊόν, πείτε μου πραγματικά ότι δεν το λατρεύετε και εσείς, μαντιλάκια για τον καθαρισμό της ευαίσθητης περιοχής. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η αγαπημένη και τόσο χρήσιμη οδοντόκρεμα. Δεν θα μπορούσε να λείπει μία λοσιόν κατά της ακνής, γιατί όλες βγάζουμε σπυράκια κάθε φορά που ταξιδεύουμε, κακό πράγμα. Δεν θα μπορούσε να λείπει ένα στοματικό διάλειμμα, αν μη τι άλλο θέλουμε να έχουμε και μια καταπληκτική αναπνοή. Τώρα είναι ένα σταλός μας, μυρίζει και συμβεί το κακό. Καθαρισμός προσώπου, πολύ χρήσιμος. Η ενυδατική μας για την ημέρα αύριο θα είναι μεγάλη, όπως φαίνεται. Φυσικά, νέο super duper προϊόν booster θα σας το αναλύσω, ενδεχομένως να το πούνε και αύριο τα κορίτσια στην παρουσίαση. Και ίντιμα wash για τον καθημερινό καθαρισμό της ευαίσθητης περιοχής. Εγώ αυτά τα προϊόντα, να ξέρετε, τα εκτιμώ ιδιαίτερα. Gracias.
Δεν λέγονται Spanish steps. Πώς λέγονται? Αυτό. Σου άρεσε. Σου άρεσε.